Με αγροτικά αυτοκίνητα, σημαία και πανό βγήκαν και σήμερα στον δρόμο του αγώνα κατά του ασφαλιστικού οι αγρότες του Ηρακλείου, αποκλείοντας τα γραφεία του ΟΓΑ στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Είμαστε αγανακτισμένοι. Είναι ώρα να ξυπνήσει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, σε ο καθαής. Καταστροφή. Μια ταφόπλακα στη ζωή μας. Όλους. Δεν βρέχονται ένας, βρέχονται όλοι. Όλες οι αγαθές και μικρές ομάδες, κοινωνικές ομάδες, βουλιάξουμε. Με βάση το σχεδιασμό για τη σημερινή κινητοποίηση, οι αγροτοσυνδικαλιστές μιλούσαν για αποκλεισμό διαρκείας. Ωστόσο, λόγω της υποτονικής συμμετοχής, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που έδωσαν το παρόν αποχώρησαν μία ώρα μετά το μεσημέρι. Μικρή συμμετοχή, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο ΟΓΑ είναι απεκλεισμένος, τελεί υποκατάληψη. Καλούμε βέβαια τον κόσμο τις επόμενες μέρες να συμμετέχει. Μόνο εμείς σίγουρα δεν κάνουμε τη διαφορά. Η μεγάλη συμμετοχή είναι πάντα που δείχνει τη δυναμική. Οι ίδιοι πάντως εμφανίζονταν υποχώρητοι και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, έστω και με μικρή συμμετοχή, μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου. Ημέρα δηλαδή που ψηφίζεται το σχέδιο νόμου στη Βουλή και κατά την οποία, όπως έχει αποφασιστεί από το Παγκρίτιο Συντονιστικό, ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος του νησιού δίνει ραντεβού στο συλλαλητήριο έξω από τα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Το μεγάλο συλλαλητήριο, το Παγκρίτιο που θα βουλιάξει το Ηράκλειο, είναι στις 4 του μήνα. Έτσι είναι το Παγκρίτιο τώρα. Το οποίο αυτή τη στιγμή το ετοιμάζουμε μέρες τώρα. Εκεί, αν δεν έρθει ο κόσμος, θα το μετανιώσει. Τα μέτρα που έρχονται είναι τόσο σκληρά που δεν θα μπορεί να τα πληρώσει. 27,5% ΟΓΑ, 26% εφορία είναι η ταφόπλακα. Θα το προσπαθήσουμε όσο χρειάζεται να μην ψηφιστούν τα μέτρα που θα θέλουν να ψηφίσουν. Οι αγρότες πάντως για μια ακόμα φορά έστειλαν ηχηρό μήνυμα προς τους τοπικούς βουλευτές, σημειώνοντας ότι εφόσον ψηφίσουν το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου, τότε θεωρούνται ανεπιθύμητοι στο νησί.